και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Η χώρα βυθισμένη στο πένθος από τόνους ευθυνών για την τραγωδία της Δυτικής Αττικής, κλειστά παραμένουν 20 σχολεία, άμεσα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων. Εθνικό πένθος, κήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας, ανησυχία για το νησί της Θάσου, αν και όπως τονίζει ο δήμαρχος Κώστας Χατζημανουήλ, το νησί είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα. Ανατροπή στις εκλογές του επιμελητηρίου Καβάλας παίρνει ο νέος εκλογικός νόμος. Τι δηλώνουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Καλεσμένος στο στούντιο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης. Με την ματιά στραμμένη στα δρομολόγια Καβάλας Πρίνου αλλά και στον οδικό άξονα Ε61, δηλώσεις παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Τόδωρος Μαρκόπουλος. Γεωτέα Ανατολικής Μακεδονίας, απαραίτητη συνεργασία με δασολόγο για την κατάθεση αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. Τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα στο Θόδωρο Μαρκόπουλο επισκέφθηκε ο έπαρχος της Λίμνου Βαγγέλης Γερμαδούρος. Πόλεμος ανακοινώσεων για το αναπτυξιακό συνέδριο στην Κομωτινή.